Έτσι ακριβώς τα γεγονότα διεξήχθησαν στις 25 Οκτωβρίου του 1917, που σύμφωνα όμως με το παλιό ημερολόγιο, που αντιστοιχεί στην 7η Νοεμβρίου με το καινούριο. Και εδώ βλέπουμε εικόνες της εποχής, ενώ ακούμε και ένα από τα πιο γνωστά εμβατήρια και τραγούδια, λέγεται «Ιερός Πόλεμος». Ναι. Αυτό ακούγεται σε όλες τις παρελάσεις, θα το δούμε και πώς ακούστηκε και στη σημερινή αργότερα. Να πούμε μόνο εδώ τι ακριβώς ήταν αυτή η επανάσταση. Ήταν ο ξεσηκωμός των Μπολσεβίκων κυρίως, υπό την ηγεσία του Βλαντίμιρ Ιλιτς Λένιν, εναντίον του τσαρικού καθεστώτος της Ρωσίας. Σαν σήμερα λοιπόν, οι Μπολσεβίκοι άρχισαν να καταλαμβάνουν κυβερνητικά κτίρια στο Πέτρογκρατ, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη. Και μία μέρα αργότερα κατέλαβαν και τα χειμερινά ανάκτορα στην ίδια πόλη, που ήταν τότε η πρωτεύουσα της Ρωσίας, και ουσιαστικά έτσι έστρωσαν τον δρόμο ώστε να αναλάβουν την εξουσία πολύ σύντομα, διότι ανέτρεψαν και την προσωρινή κυβέρνηση που είχε διοριστεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους με μία άλλη μικρότερη επανάσταση, μικρότερης εμβέλειας. Βεβαίως η Οκτωβριανή Επανάσταση, όπως και αν το βλέπει κανείς, έτσι επηρέασε, είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Επηρεάζει, θα λέγαμε, ακόμα τον κόσμο μας και σήμερα, αλλά σίγουρα επί πάρα πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον την Ανατολική Ευρώπη, ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία εορτάζονταν σχεδόν σε όλες τις χώρες πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Είναι ένα από τα γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο. Είναι μέρες που άλλαξαν τον κόσμο, αυτό δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Οι διαιρέσεις και το πολιτικό φάσμα, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και την οργάνωση των κοινωνιών, άλλαξε ριζικά. Δεν υπάρχει καμία βολή σε αυτό και γι' αυτό πάντα λέω εγώ, εδώ λίγη ψυχραιμία, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ήταν 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Έτσι λεγόταν το χρονικό του Τζον Ριντ, του Αμερικανού δημοσιογράφου. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Αναστασία.